Καλό μεσημέρι. Καλή διασκέδαση σε όλους. Σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ξεκινάει η κορυφαία εκπομπή ενημέρωσης διασκέδασης της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Όντως επιβεβαιωθήκατε, λέει. Λέγεστε ΠΑΟΚ 24 γιατί ξεκινάτε 12-24. Γεγονός. Γεγονός. Ηρωνικό το βρίσκω. Ηρωνικότατος, φίλε, και, είναι, και έχει δίκιο. Το χειρότερο όλων είναι όταν κάποιος έχει δίκιο. Και απευθύνεται σε σένα. Και δεν μπορείς να πεις κάτι. Γιατί αν πεις κάτι, ενώ ξέρεις ότι ο άλλος έχει δίκιο, εσύ καραγκιόζεις. Άρα λοιπόν έχει δίκιο. Και στην προηγούμενη περίπτωση, εμείς είμαστε καραγκιόζηδες. Μαζί με τη Χωριάτικη που κάνει εκπομπή την προηγούμενη μέρα και το Σόχαμπρο του Βαθυλάκου. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά αυτά φεύγουμε αύριο. Υπόσχομαι δημοσίως. Φεύγουμε αύριο Ολλανδία. Και όταν γυρίσουμε, θα υπάρχει τρομοκρατία στους προηγούμενους. Απειλές κατά της ζωής, εκβιασμοί κτλ. Κτλ. Για να κλείνουν παραπέντε. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη μου? Έχω κάτι φίλους που είναι ειδικοί σε αυτά. Στους εκβιασμούς. Σε απειλές και εκβιασμούς κτλ. Και εγώ έχω κάτι φίλους. Εντάξει, εγώ δεν μιλάω για εντός Θεσσαλονίκης, όχι η πρωτεύουσα. Πού πήγε το μυαλό σου? Ναι, ξέρω ποιος εννοείς. Καιρό έγινε να ακουστεί κάτι για... από συγκεκριμένη πλευρά. Καιρό έχει να ακουστεί γιατί σφίξανε τα ΟΑ. Μάλιστα. Σφίξαν τα ΟΑ. Ναι. Τι γίνεται? Πώς τα βλέπεις όλα στον ΠΑΟΚ? Κοίτα φίλε, χάρηκα λίγο το πρωί. Στεναχωρήθηκα λίγο το απόγευμα. Χθες. Ναι. Δεν είναι το τζάλμα, εγώ το γουστάρω. Ναι. Το γουστάρω το τζάλμα. Αλλά ο προπονητής δεν είπε να μην φύγει. Είπε να μην φύγει, προφανώς έφυγε. Ξύπε. Ναι, στο είπα και όταν έπαιζε το θέμα πριν τοποθετηθεί ο Λουτσέσκου. Ότι. Πώς κρατάς τον Αγγολέζο Σταρ με ένα χρόνο συμβόλαιο και 800 χιλιάρικα όταν έχει μπροστά του. Παιδιά, εδώ είναι ραδιόφωνο. Μαριέ, έχει ένα καφενείο εδώ στη γωνία. Άντε τραβήξω εσύ και τρεις φίλες σου από τον Πούτεο. Εντάξει και πείτε τα εκεί πέρα, άντε. Άντε. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι. Δεν μπορούν να βλέπουν τα μούτρα σου. Πάμε παρακάτω. Γελάνε και τα ρολόγια. Ναι, γελάνε. Πραγματικά ρε φίλε. Έχεις καθρέφτη στο σπίτι? Τι θέλω να σου πω εδώ και τρεις μέρες? Τι θέλω κάθε πρωί, τι θέλω. Ότι μοιάζω με τον Μπραντ Πιτ. Όχι. Ναι, τι. Με τον Πέτροβιτς. Το στείλα και εδώ κρατές προχθές. Ο Πέτροβιτς, της προπονητής ο Βοσνιόκρο, της... Μου το είπε προχθές το μεταξύ αυτό το πράγμα, μου το είπε. Όχι, άλλα αυτά. Αλτσχάιμερ λέγεται. Ξεχνάει. Πλαστική εγχείρηση, ας πούμε, θέλει από 12 πλαστικές. Ναι. Γιατί μια χαρά αυτός. Βγάλανε η Επέρθη Σέρκλε. Ναι. Και το άκουσες? Όχι, θα το ακούσω, όμως στην Ολλανδία. Το πήρα αλμπουμάρα, σε θυμήθηκα. Αυτό το ψέμα που είπε στον αέρα ότι αγόρασες άλμπουμ, ότι έδωσες λεφτά για να αγοράσεις άλμπουμ. 17 ευρώ προχθές, από το λωτό. Μόνο που χρησιμοποιείς τη λέξη 7, τελειώνει η κουβέντα μας. Πάμε παρακάτω. Λέγαμε λοιπόν. Τι λέγαμε? Για τον Τζάλμα. Ότι ο Τζάλμα ήταν μια περίπτωση που τη διαβάσαμε σωστά εξ αρχής. Δεν μπορούσε να κάνει ο προπονητής τίποτα, πιστεύω εγώ. Ξέχωρα που ζήτησε να μείνει. Από τη στιγμή που και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι έναν παίκτη που στα 32 του, τα τυπικά 35-36 ορθολογικά, ρεαλιστικά, έχει πρόταση 3 ετών για 3 εκατομμύρια το χρόνο από την Τουρκία και με σένα έχει συμβόλαιο 1 χρόνο για 800 χιλιάρικα, από τη στιγμή που δεν ήθελες να κάνεις επέκταση συμβολαίου, και είναι λογικό αυτό, ωραία, δεν θα ήταν ο παίκτης ικανοποιημένος. Και στην ζυγαριά πάντα του παίκτη που δεν είναι ικανοποιημένος με το καλό της ομάδας, πάντα οδηγείς τον παίκτη στο να κάνει αυτό που θέλει, γιατί αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εμένα μ' αρέσει ο Κάμπος. Θεωρώ ότι ήταν πολύ χρήσιμο. Στον ΠΑΟΚ γίνεται μόνο αυτό. Να κάνουν οι παίκτες ό,τι θέλουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Να κάνουν οι παίκτες ό,τι θέλουν. Σχεδόν πάντα αυτό γίνεται. Ο Ροντρίγκες, ο. Ωραία, τον ανανέωσε. Τον ανανέωσε. Ο Λούκας. Όχι. Όχι. Ούτε εγώ. Θα θέλω ο προπονητής όμως. Τι να σου πω, ρε φίλε. Μέση λύση. Τι να κάνουν. Να μείνει ένα παιχνίδι εδώ. Να μείνει ένα χρόνο. Μα θα χάνει το συμβόλαιο του διαιτητή. Γιατί να το χάσει? Θα το χάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αυτή είναι μία οπτική. Ρισκάρεις λοιπόν να έχεις έναν δυσαρεστημένο παίκτη στο ρόστερ σου. Να μην τον έχεις δυσαρεστημένο, να τον ψήσεις, να είναι ικανοποιημένος. Ναι, εκεί είναι μια άλλη δουλειά. Έγινε. Τέλος πάντων. Αλλά στεναχωρήθηκα. Εγώ ποδοσφαιρικά στεναχωρήθηκα. Γιατί χάνουμε μία σταθερά. Ναι. Και αυτοί που έρχονται. Ναι. Δηλαδή ο Ζαμπά και ο Πούκι, δεν ξέρουμε θα μας δώσουν. Μπορεί σε επίπεδο στοιχείο. Όχι, δεν είναι. Ο Ζαμπά, ο Ενρίκε και ο Άρντα. Αυτοί έρχονται του Κάμπος.
στη θέση εκεί που θα παίξουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ναι, αγόρι μου, μιλάω για τη χθεσινή μέρα, όπως ήταν τα συναισθήματά μου. Ήρθαν δύο, έρχονται δύο παιδιά, γιατί ο Πούκι θα κλείσει νομίζω σήμερα. Έρχονται δύο παιδιά τα οποία δεν ξέρω τι θα μου δώσουν, γιατί δεν τα έχω ζήσει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς θα προσαρμοστούν, αν θα τους αρέσει το περιβάλλον, αν θα τους αποδεχτεί. Μα ο Πούκι δεν έρχεται για να αντικαταστήσει κάποιον. Δεν χάνει κάτι. Δεν είπα εγώ για να την αντικαταστήσω, ρε. Ναι. Σου λέω τι έγινε χθεσινή μέρα, τι δεν καταλαβαίνει. Τα λες λίγο σπαστά. Δεν τα λέω σπαστά, μια χαρά τα λέω. Μιλώ για τη χθεσινή ημέρα, δεν μιλώ για το συνολικά το ρόστερ. Ναι. Ήρθε ένας που δεν τον περιμέναμε και όσο ψάχνουμε γι' αυτό να πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε. Εντάξει. Χωρίς να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτό το παιδί θα προσαρμοστεί, θα κάνει παπάδες. Δεν το ξέρουμε, είναι 20 χρονών. Πού να ξέρουμε. 20 χρονών κανένας παίκτης δεν έχει διαμορφώσει. Ωραία. Ποδοσφαιρική ταυτότητα, τέλος πάντων, στο επίπεδο το top. Είναι, κάτι, είναι σίγουρα ένας παίκτης ο οποίος θα χρειάζεται να δουλέψει με τον ΠΑΟΚ, τον προπονητή εξειδικευμένης βελτίωσης κτλ. Δεν γίνεται όμως ο ΠΑΟΚ να δουλεύει συνέχεια μόνο με έτοιμους παίκτες. Πρέπει και να φτιάχνει. Βεβαίως, μα δεν ήταν μία από την ένστασή. Κύριε Λουτσέσκου. Μία από τις ενστάσεις μας. Κύριε Λουτσέσκου. Γιατί κρατάει τον Λουτσέσκου. Γιατί είναι και αυτή η δουλειά του. Δεν είναι δουλειά του μόνο να πάρει το πρωτάθλημα με έτοιμους. Η δουλειά του προπονητή είναι να φτιάξει και παίχτες. Να σου πω, η δουλειά του προσαρμόζεται σε σχέση πάντα με τις διαταγές του κλαμπ. Το κλαμπ ουσιαστικά ορίζει τη συμπεριφορά ενός προπονητή. Αυτή είναι η ιεραρχία. Ο μεγαλομέτοχος δίνει τις κατευθύνσεις και τους στόχους σε ένα γενικότερο φάσμα στον τεχνικό διευθυντή. Ο τεχνικός διευθυντής ενημερώνει το αγωνιστικό τμήμα που ηγέτης του είναι ο προπονητής για τους βασικούς στόχους και τους περιφερειακούς στόχους. Ωραία. Και από εκεί και πέρα λοιπόν προχωράει το πράγμα. Επειδή δεν έχουμε εικόνα το τι έχει ζητηθεί από τον Λουτσέσκου, προφανώς και είναι σωστό ο μεγαλομέτοχος ή ο ανταυτού του στο αγωνιστικό τμήμα που είναι ο τεχνικός διευθυντής να παραθέσουν μια συνέντευξη τύπου για να ξέρουμε τι έχουν ζητήσει από τον προπονητή. Έτσι γίνονται δουλειές, Δημήτρη μου. Με εικασίες δεν γίνονται δουλειές. Δεν μπορώ να ξέρω λοιπόν εγώ αν ο Λουτσέσκου είναι υπεύθυνος που δεν είναι παίκτης K20 στην πρώτη ομάδα. Ποιος είμαι εγώ. Αν η K20, φίλε μου, ωραία, δεν είναι κάτι ενδιαφέρον για το κλαμπ, απλά την έχει για να την έχει, αυτό δεν φταίει ο Λουτσέσκου. Αυτό ορίζεται από το κλαμπ. Υπάρχει ιεραρχία, υπάρχει οργανόγραμμα, μεγαλομέτοχος, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, διοίκηση. Κάντο με βελάκια. Αγωνιστικό τμήμα. Μάρκετινγκ. Οργανόγραμμα λέγεται αυτό. Το οργανόγραμμα λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρο. Εμείς λοιπόν που το παίζουμε έξυπνοι στον αέρα, δεν έχουμε εικόνα τι έχει ζητηθεί από το κλαμπ, το οποίο στοχεύει σε κάποια πράγματα προς τον προπονητή. Και στην ιστορία όλη αυτή, ναι, στην ιστορία όλη αυτή, εντάξει, πώς το λένε, ο προπονητής είναι αυτός που απορρόφησε πέρσι τις παθογένειες του κλαμπ. Άρα αν είναι να ζυγίσω εγώ ποιος φέρει ευθύνη γιατί, οι πιθανότητες δεν είναι με τον προπονητή, είναι με τους υπόλοιπους. Όσον αφορά στο σκεπτικό, τη δομή, τη στόχευση κτλ. Κτλ. Ωραία, για να μιλήσουμε λίγο και επιχειρηματικά, παύλα, εταιρικά, παύλα, όπως πρέπει να μιλήσουμε τέλος πάντων. Το γεγονός των ημερών είναι ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης δίνουν 5 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτηθεί ένας 20χρονος βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Αυτό είναι ένα γεγονός, δεν αμφισβητείται. Αυτή είναι η είδηση των ημερών. Όλα σε τα άλλα περίοδο, καλά, με το Σαββίδη άκρη δεν βγάζεις, φίλε. Ο Ιβάν είναι, σου λέει την ημέρα του απεριόριστο στο μπάτζετ. Στο meeting που ακολουθεί τους βάζει ένα κολόχερο όλους για τα ανοίγματα που υπάρχουν. Και έχει δίκιο. Βέβαια φέρει και αυτός ευθύνη για τα ανοίγματα. Ωραία. Και λες εκεί τώρα, όπα, τι απεριόριστο στο μπάτζετ. Καπάκι εκεί που σου δίνει την αίσθηση και το έλεγες και προχθές ότι προσέχουν τα λεφτά, ξυπνάς ένα πρωί και έχει δώσει 5 εκατομμύρια σε έναν παίκτη 20 χρονών. Άρα λοιπόν δεν είναι
Με σκοπό βέβαια και να πάρει. Ε. Και να πάρει, εννοείται. Μα γι' αυτό δίνεις λεφτά, για να πάρεις. Ναι. Δίνεις και για να πάρεις το πρωτάθλημα. Το έκανε αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε μία λογική που είναι στο μυαλό του Σαββίδη. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα. Το ότι δίνει του Σαββίδη κάτι μπορεί να του γυρίσει το μυαλό και να πάει να δώσει 20 εκατομμύρια κάπου. Τα νούμερα που έχει είναι μεγάλα. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Δεν θέλω να ξοδεύει. Δεν μ' αρέσει. Αλλά τώρα τι να του πεις. Τα δώσεις 20χρονο. Διεθνή με τις under 20 εθνικές ομάδες της Βραζιλίας. Εντάξει. Πήρες 20χρονο διεθνή Βραζιλιάνο. Όταν μου βρει κάποιος λοιπόν πότε έχει γίνει μεταγραφή στην Ελλάδα 20χρονο διεθνή Βραζιλιάνο, όχι 30χρονο. Το 30χρονο είναι και εύκολο. Εύκολο θεωρητικά. Yeah. Τότε ας έθινα, ο Ζωβάνι όταν ήρθε ήταν ενεργεία. Όχι, ρε. Όχι. Τι είναι ενεργεία. Ο Ριβάλτο όταν ήρθε ήταν ενεργεία διεθνής. Τι είναι στην εθνική ανδρών. Ναι. Όχι. Όχι. Εντάξει, εδώ μιλάμε για την ΚΑΠΑ 20. Ναι. ΚΑΠΑ 20 της Βραζιλίας είναι τα top ταλέντα του πλανήτη. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Σήμερα που μιλάμε είναι μεγάλη είδηση η απόφαση του ΠΑΟΚ και του Σαββίδη να δαπανίσουν αυτά τα χρήματα για έναν 20χρονο ποδοσφαιριστή. Τώρα από εκεί πέρα κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τι θα προσφέρει, πότε, πώς, πόσα θα φέρει, πόσο θα παίξει κτλ. Κτλ. Η είδηση και το γεγονός είναι... Η ηλικία του πάντως είναι τέτοια που λες ότι μπορεί να προσφέρει 3 χρόνια πριν τον πουλήσεις. Δηλαδή μην κοιτάμε με το καλημέρα ήρθε πώς θα τον πουλήσουμε. Είναι λάθος προσέγγιση. Και φυσικά λίγο πριν αναχωρήσει ο ΠΑΟΚ για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας υπάρχουν αποφασιστικές κινήσεις για να κλείσει και το θέμα του επιθετικού το οποίο κράτησε πολύ και πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει. Ο Ζαμπάπ θα μπορούσε και μπορεί να παίξει και στην επίθεση. Δεν έχει παίξει ιδιαίτερα στην κορυφή μόνος του. Στην αλλά τόπο, είναι ακραίος, δεν είναι. Στο ποδόσφαιρο, για μένα είναι, έτσι όπως τον είδα, είναι πιο πολύ φόρ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχει ταυτότητα. Δεν έχει ταυτότητα ποδοσφαιρική ακόμα. Δεν είναι ξεκάθαρο το τι είναι. Απλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, κορυφαίοι πλάγοι που ξεκίνησαν την καριέρα τους ως πλάγοι έγιναν. Πώς το λένε, έγιναν πολύ σημαντικά φόρ. Και κάτσε λίγο, γιατί τα μετρούσα χθες. Περιμένω, θα σου πω. Τα γκολ του. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει πολλά γκολ. Σαν πλάγι ξεκίνησαν. Α. Ο Ανρί. Ο Ανρί. Ο Καντονά. Ο Καντονά. Ο Φαμπέρση. Ο Κριεσμάν. Κριεσμάν. Ο Εμπαπέ. Αυτοί. Γιατί πολλοί είναι. Εγώ ήμουν, για top επίπεδο μιλάμε τώρα. Ναι. Μπορώ να σου βρω άλλους 500. Mm. Εντάξει. Αυτοί ξεκίνησαν ως πλάγι. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όμως όταν είσαι ταχυδύναμος δεν είναι ξεκάθαρο ότι και είσαι και κοντρολαρισμένος. Μπορεί να μεταφερθείς στην επίθεση. Εγώ λέω έτσι όπως τον είδα ότι παίζει σίγουρα και τις 4 θέσεις. Από σένα εξαρτάται τι ταυτότητα του δώσεις. Θα το δούμε στην Ολλανδία. Θα το δούμε στην Ολλανδία. Είδες τώρα ένα βίντεο. Θα είναι ένα κομμάτι της προετοιμασίας που θα το χαρούμε ιδιαίτερα. Επικοινωνούμε με μήνυματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526, παρά 25 πήγε. Έχουμε ένα ραντεβού όμως και πρέπει να μιλήσουμε και για άλλα θέματα, τηλεφωνικό ραντεβού. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, γρήγορα. Πρώτη ώρα στο ΠΑΟ 21 με στοίχημαν και σήμερα εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα στους αγώνες του Μουντιάλ. Δανία, Αυστραλία, Γαλλία, Περού και Αργεντινή, Κροατία. Στοίχημα.gr. Data Labs. Αν ψάχνετε δουλειά, θα πάτε στην Data Labs, είτε Εθνική Σέμινση 14α, θα πάτε διαδικτυακά datalabs.eru.gr, τηλεφωνικά 2310-22-2962 και εκεί θα βρείτε δουλειά με πρόγραμμα που σας παρέχει επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση μόλις 2 εβδομάδων, με σκοπό την άμεση απορρόφηση από γνωστές συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα. Πρώτη ώρα με Alter Ego για ανδρικά ενδύματα, alterego-fashion.gr και βεβαίως στην πρώτη ώρα με αναδομό για ανακοινήσεις, αναδομό-ανακοινήσεις.gr, γρήγορα
το διάλειμμα για να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Σωστά γράφει ο φίλος του 316 ότι μόνο ο Ζιλμπέρτο Σίλβα ήταν εν ενεργεία διεθνής, Βραζιλιάνος, στους άνδρες βεβαίως, παίζοντας και εδώ στην Ελλάδα. Την καλημέρα στο φίλο. Γράφεται FM, αφήνεται και ενώ το μήνυμα στο 545-26. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να θυμίσουμε ότι ανακοινώθηκε και από την UEFA και από τον ΠΑΟΚ πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθούν οι δύο αγώνες με τη Βασιλεία και θα μιλήσουμε για αυτούς σε πολύ λίγο. Τρίτη, 24 Ιουλίου, ΠΑΟΚ Βασιλεία στις 8:30 εδώ στην Τούμπα, και το δεύτερο παιχνίδι Βασιλεία ΠΑΟΚ 1 Αυγούστου στις 9 στην Ελβετία. Έχουμε δρόμο μέχρι τότε, κανένα μήνα δηλαδή. Έχουμε. Από αύριο ΠΑΟΚ ξεκινάει την προετοιμασία του, το βασικό στάδιο, το πρώτο κομμάτι, και από Δευτέρα Τρίτη ξεκινούν και τα φιλικά παιχνίδια. Όλα αυτά με στόχο να είναι έτοιμος για τους πρώτους πολύ κρίσιμους ευρωπαϊκούς αγώνες. Θα έχουμε μια συζήτηση για τη Βασιλεία, μια και σίγουρα μπορούμε να πάρουμε παραπάνω στοιχεία για τους Ελβετούς. Πώς είναι, πώς εκείνοι είδαν την κλήρωση, τι γίνεται και με το ρόστερ της ομάδας, γιατί πάντα υπάρχουν αλλαγές και μεταγραφές και αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση από Βασιλεία. Πάμε, Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι λοιπόν. Πάμε να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την Βασιλεία και το τι θα συναντήσει ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν καταρχάς θα καλησπερίσουμε τον Νίκο που θα μας βοηθήσει στην μετάφραση. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Χαίρετε. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Νίκη Μουρέλ Γκαρσία, που δραστηριοποιείται στην Ελβετία και καλύπτει βεβαίως το ρεπορτάζ της Βασιλείας. Μίκη, good morning. Hello, good morning. How are you? Yes, I'm fine. And you? Good, good. Όλα καλά. Νίκο, πρώτα απ' όλα να το ρωτήσουμε, με βάση το ρεπορτάζ που έχει, τις πρώτες αντιδράσεις στην Βασιλεία μετά την κλήρωση που τους έφερε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Nicky, the first question is about the reaction of FC Basel, about the draw result that brings PAOK in against them. Yeah, I think it was a really good reaction with lots of expectation. It's the first time that Basel has to play some rounds of qualification, and it's something new for the team. But they know that it will be not easy. They know how difficult it is to play in Greece. The atmosphere is really hot, but they will be prepared and they have the experience to play in Europe, and I'm sure it will help. Μας λέει ότι εντάξει, σίγουρα για την Βασιλεία υπάρχουν πολλές προσδοκίες. Έχουν την εμπειρία για να παίξουν τα παιχνίδια, ξέρουν πολύ καλά τις δυσκολίες που έχει ένας αντίπολος από την Ελλάδα, ξέρουν ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη ατμόσφαιρα, αλλά τόνισε ότι υπάρχει έτσι εμπειρία στην ομάδα και θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οτιδήποτε. Αν και είναι νωρίς, εντάξει, τι νωρίς, ένα μήνα θέλουμε. Τι πιστεύει ότι θα δούμε μήνα Ιούλιο από τη Βασιλεία μέσα στο γήπεδο, με βάση τις αλλαγές, το πώς τελείωσε την περσινή σεζόν? What are we, in these matches with PAOK, what are we going to see from Basel, you know, after the last championship, there are matches that is going to be in July, in August. How will you be that? How you think that Basel will be? Yeah, we are going to see. I think a good Basel team, well positioned on the pitch. They will play offensive.
as they play in the last season in UEFA Champions League, because they had to score so many goals outside. The goal average will be decisive, but playing the first game in Greece during the summer preparation is not easy, and the players know that. So I think they will work hard to be prepared for that game, because it's really important for Basel to be in the next season of UEFA Champions League, you know. Μας λέει ότι πιστεύει ότι θα δούμε μια καλή Βασιλεία, μια ομάδα που θα παίξει επιθετικά όπως και πέρσι στο Champions League, που είχε σκοράρει έτσι αρκετά γκολ. Ξέρουν στη Βασιλεία ότι το πρώτο παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο στην έδρα του ΠΑΟΚ και προετοιμάζονται γι' αυτό. Και όπως είπε, θα είναι έτοιμοι, θεωρούν το πρώτο παιχνίδι πολύ, έτσι, πολύ σημαντικό για αυτά τα δύο μάτς, για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Κατά την άποψή του, τα βασικά στοιχεία, πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της ομάδας, όπως είναι τώρα, όπως τελείωσε τη σεζόν, γιατί αυτό αλλάζει. Μίχη, the advantages and the disadvantages of Basel. Yeah, so for the key point of FC Basel, we can say that they play really well the counter-attack. They love playing really fast, surprising the opponent. They can adapt really well their game to the opponent by changing and adapt the tactic on the pitch. They have a lot of speed in front, and they can create lots of danger with that. And for the negative aspects, you know, FC Basel is a bit lost when they don't have the ball. So if they don't have the possession, it's difficult for them to manage the match and to create some occasion to score. But maybe if you can catch them at their own game by counter-attacking and by pressing them really high in the pitch, you will put them in an uncomfortable situation, you know. So maybe here is the key for Park to win the match. Μας λέει λοιπόν ότι η Βασιλεία είναι το κλειδί για το παιχνίδι της είναι ότι παίζει πολύ καλά στην κόντρα επίθεση. Έχει τον τρόπο για να ανταποκριθεί κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Έχει ταχύτητα μπροστά και μπορεί να δημιουργήσει πολλούς κινδύνους. Όταν δεν έχει η ίδια την κατοχή, δεν είναι τόσο εύκολο να δημιουργήσει ευκαιρίες. Και όπως είπε ότι αν πιεστεί πολύ και ψηλά, έχει θέμα στην κατοχή της μπάλας. Και ίσως αυτό να είναι το σημείο κλειδί για τον ΠΑΟ. Ναι. Θα μπορούσε να ξεχωρίσει αυτή τη στιγμή κάποιος από τους παίχτες του ρόστερ. Maybe can you tell us some players that are key players in FC Basel's roster? So you say the players, you say what the key players, you say? The best is players that... in your opinion, the key players. Okay, that's all for the players. You know, there is a lot of good players in FC Basel. We have the goalkeeper, Thomas Baski, that is really sure on, and he has some good reflex and was really decisive against Benfica and Manchester United. And in defense, we have Michael Long, the captain, has the control of the game. He's really offensive when he has the ball. He has some facilities to score, and we saw that against Benfica and Manchester United in his victory. And in the offensive part of Basel, you have Raul Pacheta, Valentin Stocker, Serhii Dier, or Dimitri Oberlin. That all of those players have a lot of experience in Europe. They are really fast and can decide the match. They play really well together last season during the UEFA Champions League, and were really important for the coach, Rafael Wicki, you know. Αρχικά μας ξεχωρίζει τον τερματοφύλακα τον Βάτσλικ, ο Τσέχος, όπως είπε, ο οποίος και πέρσι έκανε πολύ καλά παιχνίδια με την Μπενφίκα, με τη Manchester United, όπως τόνισε. Ξεχωρίζει τον ο Λάγκ, αρχηγός. Ορίστε. Ο Λάγκ είναι ο αρχηγός. Ο Λάγκ ή ο Σούσι. Ο Λάγκ. Okay, το Λάγκ, μας είπε, ναι. Ο οποίος, όπως τόνισε, είναι πολύ σημαντικός όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο βοηθάει έτσι στη δημιουργία της ομάδας. Στάθηκε πολύ και σε παίχτες του κέντρου, τον Ελγιουνούση, τον Στόκερ, που είπε επίσης ότι όλοι έχουν έτσι σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Και επιθετικά τους γρήγορους, τον Όμπερλέιν, που έχουν και παραστάσεις στην Ευρώπη. Έχει εικόνα από το πώς μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, τι πληροφορίες έχουν για τον ΠΑΟΚ,
τι έχουν δηλώσει για την ομάδα την ελληνική. Μίχη, what are the informations of the information of Basel about PAOK? Some of their statements or something like that. Mm-hmm. Yeah. The information that they have is that PAOK has recently won the Greek Cup and finished second in the Greek Championship, just beyond the high Athens. So they know that it will be really difficult to come back to Switzerland with a good result. They know that they have a good striker like the Serbian Prečović that was formed in Switzerland in St. Gallen. So they had good information about PAOK and about what they are able to do. So they don't will underestimate PAOK before the match and after, because they will be analyze everything in the following days to be prepared for that important match. Γραμμένα τα έχει. Μας λέει ότι ξέρουν πολύ καλά φυσικά ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε το κύπελλο και έφτασε κοντά στην κατάκτηση του προαθλήματος. Ότι είναι μια ομάδα σε πολύ καλό επίπεδο. Φυσικά ξεχωρίζουν η παρουσία του Πρίγεβιτς, τον οποίο τον ξέρουν πολύ καλά και από την παρουσία του στην Ελβετία και στην Γκάλεν. Δεν θα υποτιμήσουν τον ΠΑΟΚ, όπως είπε, και στο επόμενο διάστημα θα προετοιμαστούν πάρα πολύ καλά για αυτά τα παιχνίδια για τους προκριματικούς Champions League. Μάλιστα. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, και επειδή είναι πάρα πολύ δυνατή η έδρα, σχολιάζεται είτε για το γήπεδο είτε για τη σειρά των αγώνων. Mickey, the first match is in PAOK Stadium, Tumba. And you know, it's a stadium that is famously known about the hot atmosphere. If it's something that concerns Basel. Yes, for sure. The atmosphere is really important, you know. It's like the 12th man on the pitch. And in Greece, it's really amazing. He has a big influence and the players will feel the hostile Greek atmosphere. But as a good Swiss, I hope that it will not have some influence in the game for FC Basel. But the players know that the result will be decided at St. Jacob's Park. So they will go to Greece to try to take a good result while waiting to play the second match in Basel in front of their fans, you know. Μας είπε ότι σίγουρα παίζει ρόλο. Είναι σαν το 10ο παίκτης για τον ΠΑΟΚ. Είναι μια εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται στη Τούμπα. Ελπίζουν δεν θα τους επηρεάσει στη Βασιλεία. Για αρκετούς παίκτες θα είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά θα ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν και ξέρουν ότι με ένα καλό αποτέλεσμα στην Τούμπα θα έχουν τη ρεβάνση στην έδρα. Ωραία. Νίκο, να τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Μίκο, thank you very much. Thank you to you, Grace. Okay, bye. Have a nice day. Yeah? Bye. Thank you. Τώρα πήγα να του πω και καλή επιτυχία, αλλά με τη Σερβία παίζουνε. Δεν είναι. Ναι, δεν είναι. Όχι. Δεν του ευχόμαστε. Η Σέρβη είναι φίλη μας. Παίζει και ο Πρίγιοβιτς. Μεγάλο μάτς. Αύριο. Ναι, αύριο. Αύριο μεγάλο μάτς, Σερβία, Ελβετία. Μπορεί να εκνοεί και την πρόκριση αυτό το παιχνίδι στον όμιλο. Ωραία. Νίκο, μια και σε έχουμε στη γραμμή και είδαμε και ένα ρεπορτάζ, ναι. για να καταλαβαίνουμε και τον χρόνο, είναι δεδομένο ότι δεν συνεχίζει ο Χαραλαμπόπουλος στον ΠΑΟΚ? Όχι, εντάξει, δεδομένο αυτή την εποχή δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τίποτα. Απλά αυτή τώρα που μιλάμε, νομίζω ότι η δική του περίπτωση έχει μείνει λίγο πίσω και από την πλευρά του παίκτη, από όσο ξέρουμε, δουλεύεται το ενδεχόμενο να συνεχίσει στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι? Λογική ότι... Στο Περιστέρι, ναι. Με τον Αργύριο Πεδουλάκη. Τον Πεδουλάκη. Ναι, ναι. Που τον ξέρει καλά από τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν ασχολείται ή ότι τέλος πάντων το έχει αφήσει, αλλά τώρα που μιλάμε, η περίπτωση του λίγο έχει μείνει και πιο πίσω. Δεν αποτελεί και τόσο προτεραιότητα, αλλά όπως έχουμε πει και λέγαμε και όλη τη διάρκεια της σεζόν για τον Χαραλαμπόπουλο και πέρυσι τέτοια εποχή όταν το συζητούσαμε, οποιαδήποτε απόφαση έχει να κάνει με τον Χαραλαμπόπουλο ανήκει στον Παναθηναϊκό, ο τελικός λόγος. Οπότε θα πρέπει λίγο να το περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα που μιλάμε, το Περιστέρι φαίνεται ότι είναι ένας πιθανός προορισμός για αυτόν. Δηλαδή μας λες στον αέρα ότι ο Πεδουλάκης κερδίζει τον Παπαθεοδόρο, αυτό μας λες? Στην εμπιστοσύνη του παίχτη. Είναι ένα ερώτημα κατά πόσο ο παίχτης θέλει να ξαναείνει στη Θεσσαλονίκη. Αχα. Και όχι στην Αθήνα. Με τον Πεδουλάκη έχει ξανασυνεργαστεί. Γενικά είναι ένα θέμα που πάλι έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Μην ξεχνάμε πέρσι ότι κινήθηκε όλος ο ΠΑΟΚ για να έρθει ο Χαραλαμπόπουλος να παίξει μπάσκετ εδώ. Έχει κάτι άλλο μπάσκετ. Και άλλο τμήμα του συλλόγου. Το βόλεϊ. Στο γυναικείο μπάσκετ.
Α, το... ναι. Έχει κάτι άλλο μπασκετικό σε επίπεδο μεταγραφών, συμφωνιών, αποχωρήσεων? Εντάξει, σήμερα έχει ένα συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ που είναι να γίνουν κάποιες έτσι επαφές και κουβέντες για την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προκύψει κάτι καινούργιο από εκεί. Γενικά ο ΠΑΟΚ της αυτές τις μέρες ήταν στην Αθήνα. Και ήταν στην Αθήνα και για άσχημους λόγους. Δηλαδή και ο Κιμπάνη και ο Νίκος Σταυρόπουλος ήταν στην κηδεία του Κώστα του Πολίτη. Ο Ηλίας Παθεοδόρου μαζί με τον συνεργάτη του Δημήτρη Μονουδάκο ήταν επίσης σε κηδεία του Προέδρου της Κηφισιάς, ο οποίος έφυγε μετά από ένα πρόβλημα υγείας που είχε ο κύριος Λατσούδας. Οπότε πήγε λίγο πιο πίσω. Ήταν στην Αθήνα περισσότερο, οπότε από σήμερα που υπάρχουν επιστροφές θα έχουμε έτσι περισσότερα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Έχουμε μία κακή είδηση, σίγουρα, από την ομάδα Βόλεϊ. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για ποδόσφαιρο θέλουμε να μιλήσουμε, αλλά εντάξει, εδώ προέχουν οι ειδήσεις και είναι μια κακή είδηση. Να διαβάσω λίγο για να καταλάβω και τι συμβαίνει. Το TAP PAOK ανακοινώνει ότι ο αθλητής που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας, ο Γιάννης Παντακίδης, αποχωρεί από την ενεργό δράση. Λοιπόν, είναι μια δήλωση ουσιαστικά του Παντακίδη, που έχει συνδυάσει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα αλλά και τα καλά τελευταία χρόνια. Ο Παντακίδης δηλώνει: «Η μεγάλη αγάπη που νιώθω για τον ιστορικό αυτό σύλλογο δεν περιγράφεται μέσα σε λίγες γραμμές. Είναι πολλά παραπάνω, μα πάνω απ' όλα είναι αληθινή. Από μικρός ήθελα να αγωνιστώ με τη φανέλα της αγαπημένης μου ομάδας. Προσπάθησα γι' αυτό, πίστεψα σε αυτό και τελικά κατάφερα να γίνω μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πραγματικά είναι τιμή μου που υπήρξα αρχηγός σε αυτό το τμήμα. Με αυτή την ομάδα πανηγύρισα τίτλους. Με αυτή την ομάδα γεύτηκα την αποτυχία. Με αυτή την ομάδα ένιωσα περήφανος. Με αυτή την ομάδα έκλαψα. Με αυτή την ομάδα γέλασα. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να την αποχωριστώ. Ο πρόσφατος τραυματισμός που είχα μέσα στη σεζόν δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω την καριέρα μου ως αθλητής. Είναι ιδιαίτερα στενάχωρο για εμένα. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου μακριά από το φιλέ, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το αποδεχθώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον πρόεδρο του ΑΣ κύριο Θανάση Κατσαρή και τον πρόεδρο του ΤΑΠ κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο για όσα έκαναν για εμένα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παϊσιάδη, τον κύριο Τζίκα, την κυρία Γιανακοπούλου, τον κύριο Λίτσα, τον κύριο Αλεπίδη, την κυρία Μανόλα, τον κύριο Μπέλε Βεσλή, όσους με πίστεψαν, όσους με βοήθησαν, τους συμπαίχτες μου στις ομάδες όπου αγωνίστηκα, τους γιατρούς κύριο Νικηφόρο και Λευκαδίτη, τους φυσικοθεραπευτές, τον φροντιστή κύριο Καζία, τον κύριο Εμμανουλίδη και τους φύλακες, Νίκο και Μιχάλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, στους συνδέσμους και ειδικά στους Βυζαντινούς Ενωμένους Μαχητές που με στήριξαν στα δύσκολα. Πραγματικά οι στιγμές που έζησα μαζί τους ως αθλητής θα μου μείνουν αξέχαστες. Εύχομαι ο κόσμος να συνεχίσει να αγκαλιάζει την ομάδα και να τη βοηθήσει όπως αυτός ξέρει, ώστε να πετύχει ακόμα περισσότερους τίτλους. Η αγάπη μου για το σύλλογο δεν σταματά. Εύχομαι να συνεχίσω να βοηθώ και πάλι στην ομάδα από οποιαδήποτε θέση ή την κερκίδα. Ο ΠΑΟΚ είναι η οικογένειά μου», γράφει ο Γιάννης ο Παντακίδης, που δυστυχώς πρέπει να σταματήσει το βόλεϊ. Είναι η υπόθεση με τη φλεγμονή που είχε πέρσι. Ναι. Στενάχωρο γεγονός, όπως και να το κάνουμε. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί δικό μας, με όλες τις πτυχές που μπορεί να έχει αυτή η φράση. Πραγματικά στενάχωρο γεγονός. Μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει. Δεν είναι μόνο αθλητικό. Δεν είναι μόνο, ναι. Εντάξει, σε άλλα πόστα. Ναι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Αβόλιο. Ο Γιάννης είναι μια μορφή η οποία μπορεί να βοηθήσει από πολλά πόστα. Αυτή λοιπόν η είδηση, κακή είδηση, δυσάρεστη, με τον ανακοίνωση του Παντακίδη που είναι υποχρεωμένο να σταματήσει το βόλεϊ. Και βεβαίως να μην συνεχίσει να παίζει στον ΠΑΟΚ, γιατί αυτό τονίζει. Πιο πολλά γράφει γιατί δεν μπορεί να παίξει τον ΠΑΟΚ παρά το ότι σταματάει το βόλεϊ. Που είναι δυσάρεστο και είναι πολύ άσχημο για ένα αθλητή να αναγκάζεται με το ζόρι, ας πούμε, και ενώ δεν είναι ακόμα η ώρα κτλ. Να σταματήσει. Δεν είναι μεγάλο, πώ είναι, 31. Πολύ άσχημο. Στο βόλεϊ είχε άλλα 6-7 χρόνια για πλάκα ενέργα. Λοιπόν, με αυτή την πληροφορία
και την ανακοίνωση κλείνουμε την πρώτη ώρα. Πήραμε κάποια στοιχεία για την Βασιλεία. Τι τώρα, εσύ πώς τον άκουσες αυτόν? Πολύ καλή εκτός έδρας. Πολύ καλή εκτός έδρας, με μεγάλη ευχέρεια. Το 0-0 το υπογράφεις δηλαδή? Λογικά. Γιατί και εμείς είμαστε πολύ καλοί εκτός έδρας. Ναι. Μάχη μεγάλη. Ο Σαλάχ να ξεκίνησε από την Βασιλεία, φίλε. 903. Και ο Σαλάχ από τη Βασιλεία. Εκπληκτικό σκάουτινγκ γενικά. Πολύ καλή οργάνωση. Κλασική ελβετική ομάδα. Top ομάδα πλέον τα τελευταία χρόνια. Παρότι έχασε το πρωτάθλημα φέτος, παρασυρώμενη νομίζω από την ευρωπαϊκή της πορεία, γενικά είναι η top ομάδα της Ελβετίας την τελευταία δεκαετία. Ξεφεύγει τα ελβετικά δεδομένα. Το πρωτάθλημα το ελβετικό δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά η Βασιλεία δεν είναι η ελβετική ομάδα που, ξέρω εγώ, αντιπροσωπεύει το ελβετικό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο, και με τις φετινές εμφανίσεις του Champions League έχει δείξει ότι ξεφεύγει. Τώρα έχασε το πρωτάθλημα, αυτό είναι μια έκπληξη. Γιατί είναι ένα πρωτάθλημα, είναι σειρά αγώνων. Το χάσε. Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ ποντάρω πάρα πολύ στο ότι και τις ευρωπαϊκές ομάδες δεν έχουν υψηλό βαθμό συνοχής και ετοιμότητα στο καλοκαίρι. Γιατί δεν δουλεύουν για το καλοκαίρι, δουλεύουν για τη διάρκεια. Θα δούμε. Φίλος ξεφωνίζει για το match Σερβία-Ελβετία, για το ότι δεν ευχηθήκαμε καλή συνέχεια και στην Ελβετία στο Μουντιάλ. Μια και εμείς είμαστε με τους Σέρβους. Τρελός είσαι. Παρακαλώ να αποκλειστεί η Σερβία. Να έρθει να δει ο Πρίγιοβιτς. Ναι, δεν θα, δεν θα αποκλειστεί η Σερβία, παιδί. Η Σερβία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Μόνο μας πιάσουν τα Σέρβικα θα αποκλειστούν. Δεν δίνει την πάνω ένα στον άλλον. Έχει πολλά βαριά κορμιά πάντως. Βαριά κορμιά, ρε φίλε, πήγαινε παίξε εσύ aggressive απέναντι στη Σερβία. Γιατί τα παιχνίδια σε κάποια φάση τα σημαντικά πάνε στο ξύλο. Πήγαινε παίξε τους. Καλά, το πρώτο, το πιο εύκολο μάτζο σαν έτσι. Τώρα πάνε κάνουν δύο ήττες. Η Ελβετία είναι πάρα πολύ καλή. Αυτή η μεικτή Τουρκο. Αλβανό. Εσύ πιστεύεις ότι η Βασιλεία, η Σερβία είναι σίγουρη ήταν των Σέρβων? Ναι. Ναι. Καλά. Θα στο 0-1 του Τάντιτς, να σε δω. Μάλιστα. Γιατί ένα γκολ ο Τάντιτς το έχει. Βλέπεις τι γίνεται. Στο μεταξύ όλοι οι γκολ βάζουν σε τρεφόρε. Βλέπεις. ότι... Ο Ρονάλδο δεν είναι σε τρεφόρε. Είναι... Ναι, δεν είναι. Ο ένας που παίζει μπροστά είναι. 4 έφτασε. 2-23. Ναι. Με ποιον παίζουμε τώρα, με τον Παναμά? Δύο γκολ θέλεις. Τι δύο, ρε. Τρία. Και πέντε πήγε. Να επιστρέψουμε στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ με το που έρθουμε στην δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24 με NAC Shoes. NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα, πέρα από τα καταστήματα που έχουμε εδώ στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο κόσμος. Με Regina για τα κορυφαία αξεσουάρ μπάνιου. Stichiman.gr με μοναδικές λειτουργίες Cash Out, Token Bet και Speed Bet. Παίζεις από το αυτοκίνητο, από τη δουλειά, από το σπίτι, από Android, από iOS. Και Data Labs, αν ψάχνετε δουλειά, με πρόγραμμα και εκπαίδευση μόλις 2 εβδομάδων μπορείτε να δουλέψετε άμεσα σε συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες. datalabs.edu.gr. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει βασικές γνώσεις που απαιτούνται για σέρβις για μπαρίστα και bartender. Εθνική Αμήνη 14α. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα ποδοσφαιρικά, με ζαμπά, με πουκι, με ό,τι άλλο κινείται. Η τελευταία είδηση λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα ήταν η ανακοίνωση του Γιάννη Παντακίδη που προκαλεί ένα σοκ σε όλους. Εντάξει, είναι... Μια και είναι αναγκασμένος να σταματήσει το βόλεϊ, τον αθλητισμό προφανώς. Σταματάει την καριέρα του. Εντάξει, μακάρι αυτό είναι το πρώτο και μακάρι να μην υπάρχει ένα θέμα πιο σοβαρό για την υγεία του. Δηλαδή, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Το σταματάει το βόλεϊ, κάποτε θα σταματούσε. Να έχει την υγεία του πάντα, είναι ένα δικό μας παιδί, το αγαπάμε και να είναι όλα καλά. Πάμε παρακάτω, στο ποδόσφαιρο, πληροφορίες συνεχώς.
Πρώτη πληροφορία από τον Όφη, που βέβαια σχετίζεται με τον ΠΑΟΚ, ανακοινώθηκε ο Δελιγιαννίδης. Ανακοινώθηκε, αλλά πώς ανακοινώθηκε, εδώ για να δούμε τα στοιχεία, προφανώς δανεικός. Και προχωράει βεβαίως του Βραζιλιάνου, ο οποίος πάει να υπογράψει για πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, όπως είναι λογικό. Ναι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπογράφει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Ναι, λογικό είναι. Λογικό. Ή 4 ή 5 θα ήταν, μιλάμε για 20χρονο. Όλα αυτά είναι βέβαια στοιχεία που συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν για αυτή τη μεταγραφή. Και ενώ ψάχνουμε να δούμε, να το στο παλικάρι εδώ πέρα, στον Όφη μας και ο Παναγιώτης Λιγιανίδης. Όφη, ο οποίος είναι η δεύτερη ομάδα μας στην επόμενη σεζόν, είναι μια ομάδα που θα στηριχτεί, την αγαπάμε. Ξαν πάω, ξαν Σταύρος και Δημήτρης μιλάμε τώρα, εντάξει. Ναι. Αγαπάμε τον Όφη. Είναι μια ομάδα που πρέπει να πετύχει. Ειδικά σε αυτό πολύ δύσκολο έργο. Κέρκυρα, Πανιόνιο, Πλατανιά. Δεν είναι Κέρκυρα και Πλατανιά στη Σούπερ Λίγκα. Στην κεντρική Ελλάδα είναι ο Πανιόνιος και στη νότια είναι ο Όφη. Αυτές, κοίτα, θα πέφτουν 6 ομάδες. Εντάξει. 6 ομάδες. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα πρέπει να δώσει μια τεράστια μάχη ο Όφη. Θα μας έχει σίγουρα ηθικά δίπλα του. Ό,τι χρειαστούν. Μπορούμε να χάσουμε και τον ύπνο μας για να στηριχτούν. Θα πρέπει να σωθεί αυτή η ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντική για το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Είναι πάρα πολύ σημαντική για το ποδόσφαιρο της Κρήτης. Είναι πάρα πολύ σημαντική για την εμπορικότητα του συνεταιρισμού. Άρα πρέπει να μείνει Όφη. Αν μπορούμε να του δώσουμε και άλλους 4-5 παίκτες για να παίζει μαντήλι, εγώ δεν πρόκειται να ξυνήσω, Δημήτρη μου. Εγώ θα πω μπράβο τον ΠΑΟΚ που δίνει καλούς ποδοσφαιριστές στην αγαπημένη μας ομάδα του Ηρακλείου, της Κρήτης. Ο Παναγιώτης Δελιγιαννίδης είναι η τρίτη μεταγραφή του Όφη, ανακοίνωση είναι αυτή. Κάτω από 8 ασίστ ο Δελιγιαννίδης ήταν αποτυχία, να ξέρεις. Πλάκα, πλάκα. Ο 22χρονος πολυθεσίτης μέσος και αμυντικός, γράφει και... πάει Όφη, θα βρίσκεται στον Όφη της Super League, καθώς ο Όφη ήρθε σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για τον δανεισμό του παίχτη για ένα χρόνο. Ξέρω, ανακοίνωση, κριτικός μήνος. Ξέρω. Για την απόκτηση του παίχτη επέμενε πολύ ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει τις καλύτερες πληροφορίες για το διεθνή με την ελπίδα των ποδοσφαίρων του ΠΑΟΚ. Ο Παναγιώτης Λιγιαννίδης γεννήθηκε 29 Αυγούστου του 1996. 22 είναι εσύ. Πόσο είναι, ρε. Πρώτη προετοιμασία του Λιγιαννίδη πότε είναι. Με το Δόνι. Το 12. Ναι. Ήταν 16 ήταν τότε. 16. Λοιπόν. Και άλλαξε και το κούρεμα και το τραγικό που είχε, αλλά μας ακούει ο ίδιος ή κάποιοι συγγενείς του. Ευτυχώς κουρεύτηκε. Είχε ένα τραγικό μαλλί τελευταία με μπούκλα. Ο Δελιγιαννίδης είναι καλός παίχτης. Ναι. Χρειάζεται είναι. Σταθερότητα, χρειάζεται μια σεζόν με συμμετοχές. Μεγάλωσε για να βρει τέτοια σεζόν. Πιστεύω στον Όφη θα την έχει. Έχει εκπληκτικά στοιχεία, είναι ταχυδύναμος, είναι καλός. Ξέρει να πατάει περιοχή, μπορεί να παίξει δύο πλευρές. Σαν εξτρέμ ξεκίνησε η καριέρα του. Αλλά όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα οι εξτρέμ των νεαρών ηλικιών καταλήγουν back σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτός το έκανε νωρίς. Δεν το έκανε δηλαδή στη μετάβαση από το ποδόσφαιρο Ακαδημιών στην πρώτη ομάδα. Έπαιζε και στην Ακαδημία αριστερό back, παρότι δεξιοπόδαρος. Ας πιστέψει στον εαυτό του και πιστεύω όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Καλή επιτυχία στον Δελιγιαννίδη που έπαιξε και στο εξωτερικό δανεικός, αλλά τώρα θα έχουμε καλύτερη επαφή. Θα τον βλέπουμε και πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι βασικός στον Όφη. Δεν ξέρω με το ρόστερ των κριτικών, αλλά έχει όλες τις προοπτικές να κάνει άλματα πρόοδου. Έχει πάρα πολλά προσόντα ο Δελιγιαννίδης και σε μερικές στιγμές τα έδειξε και στον ΠΑΟΚ που είναι ομάδα άλλου επίπεδου. Ζαμπά,
Ζαμπά. Άλλος του Πάουκ Σέγκεφιλ. 20χρονος πάει για υπογραφή, μάλλον έκανε τα ιατρικά, προχωράνε όλα φυσιολογικά, πάει για υπογραφή για 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Τι είδες από τον παίχτη, μια και χθες στη διάρκεια της εκπομπής έγιναν όλα και επιβεβαιώθηκε το θέμα. Τι είδες από τον παίχτη, τι έμαθες? Θα σου πω τι έμαθα. Έμαθα πρώτα απ' όλα ότι στην... Αυτά περί Σαχτάρ τώρα, μήτε πως τα λένε για να... καλά... Δεν τα έμαθα από τους δικούς μας. Αχα. Γι' αυτό τα υποστηρίζω. Όντως η Σαχτάρ και η Ζενίτ ήταν στο κόλπο για να τον πάρουν. Και αυτοί έχουν και τους μηχανισμούς, ειδικά η Σαχτάρ, για να τους εντάξουν σιγά σιγά σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Όχι, το θέμα είναι να διαπιστώσεις από μια εικόνα ενός παίχτη που έχει 3 γκολ, κακά τα ψέματα, ότι έχει πολλές προοπτικές. Να μάθεις όλα αυτά τα στοιχεία και να τα δεις και να υποθέσεις να κάνεις, να βγάλεις το συμπέρασμα ότι αυτός θα εκτοξευθεί. Να δούμε λίγο, να κάνουμε ένα συνδυασμό σχολής ποδοσφαίρου. Προέρχεται λοιπόν από τη Βαζιλιάνικη σχολή, η οποία σε επίπεδο πρωταθλήματος εκεί είναι ένα πολύ ελεύθερο ποδόσφαιρο. Mm. Πάνω κάτω και Θεός βοηθός, με χώρους. Δεν έχουν τακτική συνείδηση δηλαδή, παρότι περισσότεροι παίζουν με τρεις πίσω. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε το βασικό συστατικό του παίκτη, είναι το τι αθλητικά χαρακτηριστικά έχει, απίστευτη ταχύτητα, ναι, απίστευτη δύναμη, ωραία, τεχνική με άριστα το 10 στο 6, τακτική συμπεριφορά, δεν έχει εκπληκτική τακτική, δεν είναι ο υδραυλικός, εντάξει, δεν είναι και ο άμπαλος όμως. Και τακτική συνείδηση με άριστα το 10 στο 3. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή ο παίκτης. Εδώ λοιπόν εσύ τι θες να κάνεις? Να του βγάλεις το κουσούρι του ελεύθερου βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, να τον εντάξεις σε ένα ρόλο συγκεκριμένο, να εκμεταλλευτείς την ταχυδύναμή του, ωραία, να του δώσεις αγωνιστική ταυτότητα, σημαντικό, και να του βελτιώσεις τακτική συνείδηση. Άρα λοιπόν, δεν μιλάμε για έναν παίκτη που αύριο παίζει σε παιχνίδια υψηλού κινδύνου, μιλάμε για έναν παίκτη που σταδιακά θα πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής, ανάλογα με τη βελτίωση που δείχνει στις προπονήσεις. Η βάση του είναι εκπληκτική. Τα αθλητικά του προσόντα σε συνδυασμό με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά που δεν είναι top, αλλά είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Την ηλικία του που χωράει, έχει περιθώρια βελτίωσης πάρα πολύ μεγάλα. Ωραία. Το σύνθετο κομμάτι του ότι δεν είναι ένας παίκτης που απλά παίζει πλάγια, παίζει και φορ, παίζει και πίσω από το φορ και έχει όλο αυτό το πακέτο. Από τον τρόπο που θα το διαχειριστείς και θα τον δουλέψεις, εξαρτάται και αν η επένδυση αυτή θα έχει αποτέλεσμα. Αλλά αποτέλεσμα σε πρώτη φάση ποδοσφαιρικό. Το οικονομικό σε βάθος χρόνου. Δεν μας απασχολεί το οικονομικό στην παρούσα φάση. Είναι ένα project που θα έλεγαν οι φίλοι μας οι μπασκετικοί, το πιο ενδιαφέρον της σύγχρονης ιστορίας του ΠΟΚ μετά το Βιερίνια. Γιατί και ο Βιερίνια έτσι ήταν. Και του Κουτσιανικούλη. Α, του Κουτσιανικούλη. Αποτύχατε. Στο Κουτσιανικούλη. Project ήταν. Ήταν project, αποτύχαμε. Μάλιστα. Άμπραβο. Λάθος εκτίμηση, λάθος λεφτά, λάθος τα πάντα. Και είχε προπονητή ο ΠΑΟΚ να αξιοποιήσει έναν παίκτη που έχει τα στοιχεία, εντάξει. Αλλά αυτός ήταν ανεπίδεκτος μαθήσεως τότε. Με σάντος εδώ κουσιανικού στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρατήσει τον Κάμπος και μετά έκανε την κίνηση με τον Βραζιλιάνο, ή βρέθηκε ο Βραζιλιάνος και αφού βρέθηκε άσηκε τον Κάμπος? Εγώ είμαι της άποψης ότι ο Κάμπος θα έφευγε από τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που δεν ανανέωνε, και στην έχω καταγράψει και εκτός και εντός αέρα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι δύο ξεχωριστές περιπτώσεις που το timing βοηθάει να συνδυαστούν. Δηλαδή σου λέει τώρα ο άλλος, τώρα που παίζει ο Ουάρντα στο Μουντιάλ, έρθε ο Ερίκε, πήρα και αυτό, να μπορώ να πω και ότι ο Τζάρμα φεύγει. Κατάλαβες τι γίνεται? Την κάνανε την προσπάθεια. Για τον Τζάρμα. Ναι. Νομίζω δεν είχαν διάθεση να ανανεώσουν. Όχι να ανανεώσουν, να παραμείνει για τον χρόνο αυτό όπως θέλει ο προπονητής. Μα δεν μπορεί νομίζω. Τέλος πάντων, έγινε ό,τι έγινε, όλα καταγράφονται. Ναι, δεν είμαστε υπέρμαχοι της αποχώρησης Τζάρμα. Νομίζω κανείς δεν είναι υπέρμαχος. Καταλαβαίναμε απόλυτα το σκεπτικό του προπονητή και την πίεση που ασκούσε να μην φύγει κανείς και να μην γίνουν πολλές μεταγραφές. Και είμαστε υπέρμαχοι του υψηλού επίπεδου συνοχής της ομάδας μέχρι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια.
Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι σχεδόν ποτέ μια ομάδα δεν μπορεί ό,τι προγραμματίζει να το εφαρμόσει. Δεν γίνεται. Γιατί υπόθηκαν και άλλα στις 15 μέρες του Λουτσέσκου, τα οποία δεν εφαρμόζονται. Και για τους πιτσιρικάδες και για το 80% μεταγραφών και για τις αποχωρήσεις και. Εντάξει, δεν χάνεται ο κόσμος. Είναι πολύ καλός προπονητής, όχι μόνο στην αποτελεσματικότητα, αλλά και στο να βελτιώνει παίκτες και να τους αφομοιώνει και να τους βοηθάει έχει και να παίρνει από αυτούς. Έχει βοηθό που ασχολείται μόνο με αυτό. Ότι? Την εξειδίκευση. Ναι. Κατάφερε πολλά πράγματα με τον Μπρίγιοβιτς, κατάφερε πολλά πράγματα και με άλλους ποδοσφαιριστές, όλοι μαζί μια ομάδα. Τα σημαντικότερα που πέτυχε είναι το να βάλει τον Μπρίγιοβιτς στο παιχνίδι το συνδυαστικό και να μεγαλώσει, να μικρύνει τα κενά διαστήματα του Πέλκα στο παιχνίδι. Που το σημαντικότερο κουσούρι του Πέλκα ήταν αυτό. Δηλαδή μπορούσε να περάσουν 20 λεπτά που δεν τον έβλεπες. Mm. Αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα. Όλα τα άλλα είναι η έμπνευση του να γυρίσει το Βιερίνια και να χτίσει λίγο καλύτερο build-up, γιατί οι δύο στόπερ μας δεν είναι και καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι, παρότι ο Βαρέλα είναι βελτιωμένος πολύ. Έβαλε τον Λιμνιό στο γκρουπ της ομάδας που ήταν παρατημένος εντελώς στην προετοιμασία με Στανόγεβιτς, αν και δεν έχει δείξει ακόμη ο Δημητράκης μια σταθερότητα, είναι σιγά σιγά ελπίζουμε ότι θα γίνει και αυτό, γιατί και αυτός είναι πολύ ενδιαφέρον project. Δημιούργησε κορμό, κακά τα ψέματα ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο κορμός του ΠΑΟΚ. Όταν ρίσκαρε με Πασκαλάκη υπήρχαν οι προϋποθέσεις να το κάνει σε σωστό timing για να μην πει κανείς τίποτα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο λιθιωδώς ανοίγει μια κουβέντα γύρω από τον ΠΑΟΚ και μετά απορροφά μέσα της άρνηση, μιζέρια κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, τα έκανε σωστά όλα. Φίλος γράφει, ας πει όμως κάποιος ότι σήμερα, 4,5 εβδομάδες πριν δώσει ο ΠΑΟΚ τον πρώτο τελικό της χρονιάς, στα εξτρέμ έχει Ενρίκε, Μιστακίδη, Λιμιό και ένα 19χρονο ταλέντο. Δηλαδή θα παίζει ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ τελείωσε τη χρονιά, αυτός είναι ο νούμερο ένα. Ναι. Εντάξει. Και ο Ελκαντουρί σίγουρα μπορεί να προσφέρει. Εκεί. Ο Ελκαντουρί που είναι παίκτης του εκατομμυρίου, εντάξει. Δεν είναι ένα συμβόλαιο το οποίο μπορεί να κάθεται. Πρέπει να βρει ρόλο. Έχει δουλειά ο προπονητής. Έχει δουλειά στο κάτω-κάτω πέρυσι από τα εξτρέμ του. Εσύ το Ελκαντουρί για εξτρέμ το άκουσα από κάπου ή έχεις ξυπνήσει ένα πρωί και το λες? Μα... Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί, δεν το συζητάμε. Αλλά... Ο προπονητής το έχει πει. Όταν το ρωτήσαμε αν μπορεί να παίξει οχτάρι, δεν είπε αυτό το πράγμα. Ότι όχι, οχτάρι είναι. Ας διαφωνήσουμε με τον προπονητή σε ένα θέμα, ότι δεν μπορεί να παίξει οχτάρι ο Ελκαντουρί. Δεν το είπε. Το είπε, αλλά εγώ θεωρώ ότι οχτάρι είναι ο Ελκαντουρί. Έχει λοιπόν λίγη δουλειά. Δηλαδή δεν συνεχίζει ακριβώς από εκεί που σταμάτησε. Έχει λίγη δουλειά τακτική μπροστά. Στην συμπεριφορά ο Κατουρί έχει εκπληκτική. Δηλαδή, άμα του πει κάλυψε την πλευρά σωστά, θα καλύψει σωστά την πλευρά. Δεν θα έχει την έκρηξη του Τζάλμα. Τα νούμερα θα είναι τα ίδια. Δηλαδή, από σήμερα, αύριο, δεν είναι μόνο αυτό που περιγράφει ο φίλος, ότι στα εξτρέμ έχει αλλαγές. Έχει... την τακτική ισορροπία την έχει πάντως. Και στην επίθεση έχει. Έχει στοιχεία, εννοείται. Όχι, ρε, λέω αλλαγές. Στο ρόστερ λείπουν κάποια πράγματα. Στην επίθεση ακόμα δεν έχει παίχτη. Πώς το λένε? Ο Πρίγκιπς τι είναι? Δεν ξεκινάει. Δεν έχει δουλειά, λέω. Από αύριο έχει δουλειά, από σήμερα. Κοίτα, αυτό που έχει να κάνει είναι να βάλει τον φόρ που θα έρθει στο καλούπι του, να δώσει ρόλο στον εξτρέμ που ήρθε, που είναι και επένδυση. Για μένα, έστω και σε δευτερεύοντα ρόλο, θα πρέπει να βρει τρόπο να εκπαιδεύσει σωστά το Χαρίση. Δηλαδή είμαστε σε φάση πρόκρισης στη βασιλεία στον επαναληπτικό στο 80 και φορτώνουν αυτή τον άξονα τους για να σε πιέσουν. Ωραία. Δεν θες ένα γρήγορο παιχτική? Σκορ πρόκρισης ο ΠΑΟΚ έχει. Ναι. Βάζεις χαλκιά και τζαβέλα μέσα και δεν παίζεις ποδόσφαιρο καθόλου. Ναι. Η μπάλα στα μνήματα. Καλά, με χαλκιά θα είχαμε 6 δευτερόλεπτα καθαρό χρόνο παιχνιδιού. Ο καθένας κάνει μια δουλειά. Ναι, εννοείται. Για μένα είναι σημαντικό. Και τώρα βρίζουν τώρα πιο πολύ, αυτό σου λέω. Αλλά εδώ μιλάμε για μάστορες. Ποιο στο Παπατζηλίκη, στην καθυστέρηση και στο. Ποιο ο ένας θα κερδίσει 6 φάουλ που δεν είναι. Ναι. Και ο άλλος θα αγανακτήσει τον διαιτητή γιατί θα προλαβαίνει την κίτρινη κάρτα στο ένα κλάσμα. Και θα τη βγάλει τελικά ο διαιτητής την κάρτα στο 94. Και εκεί που θα τη βγάλει την κάρτα
Θα μιλήσει και μαζί του δύο λεπτά γιατί έβγαλε την κάρτα. Να του εξηγήσει το ποδόσφαιρο. Να του εξηγήσει τι γίνεται, μα γιατί εγώ έτσι αλλιώς. Καλοκαίρι, ζέστη, αυτά. Όλα αυτά στο ποδόσφαιρο. Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου όλα αυτά. Λοιπόν, για τον Βραζιλιάνο αναφερθήκαμε. Για τα δεδομένα, τα χρόνια τα οποία θα υπογράψει και λογικά θα ξεκινήσει άμεσα. Για τον Μπούκε δεν είπαμε. Είναι πολύ κοντά πλέον. Νομίζω ότι είμαστε ένα βήμα πριν την ανακοίνωση. Θα είχε κλείσει ο Κόντε αν ήταν ο επικρατέστερος. Στη Σαουδική Αραβία με 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ναι, θα είχε κλείσει τον ΠΑΟΚ εδώ και μέρες. Αν δεν ήταν ένα κλικ παραπάνω ο Μπούκε στις προτιμήσεις της ομάδας. Ναι. Να επιμείνει στον Μπούκε, να το παλέψει, να το καθυστερήσει, να το ρίξει κερδίζει λίγο. Κερδίζει η ευρωπαϊκή εμπειρία έναντι της εγχώριας. Αυτή ήταν η μάχη. Εμείς κάναμε πολλές συζητήσεις ή ο ένας ή ο άλλος. Δεν ξέρω. Εγώ δεν για ξέρω. Μένα το ίδιο ήταν και ίδιο, ναι. Μεταξύ μας. Στον ΠΑΟΚ που κάνανε τις ίδιες συζητήσεις, εκείνοι ξέρουν. Και αυτοί κάνανε τις ίδιες συζητήσεις. Ο Χριστοβασίλης ζητούσε ένα νούμερο το οποίο ουσιαστικά έφερνε την περίπτωση Μπούκε με τον Κόντε δίπλα-δίπλα. Ωραία. Ο Μπούκε είναι εκλεκτός, εκεί επιμένουν. Και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε άμεσα εξελίξεις, ότι πρέπει να έχουμε εξελίξεις με τον συγκεκριμένο επιθετικό. Πολύ καλός στα τελειώματα, με παραστάσεις, καλούτσικη ηλικία. Είναι η επιλογή, δόθηκε μια μάχη επί πολλές εβδομάδες. Όλα δείχνουν ότι σήμερα θα κλείσει θετικά. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για διάφορες περιπτώσεις, απόψεις για διάφορα θέματα. Τα διαβάζουμε σε λίγο. Με Alter Ego κλείνουμε το πρώτο ημίωρο για τη δεύτερη ώρα. Είτε στην Ευκαρπία θα πάτε 25 Μαρτίου 12, είτε στην Καλαμαριά, Πασαλίδη 85, στο κέντρο, Παύλου Μελά 36, για πλήρη ανδρική ένδυση. Με την αναδομό για ανακαινήσεις στο 23-12-41-508. Πάλας, Άρτο Ζαχαροπλαστείο. Και στη Νεάπολη, Βενιζέλο 138, και στην Πολύχνη, Αγίου Παντελήμονος 25, από το 1971, με τα καλύτερα παγωτά, τα καλύτερα κουλούρια και φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Παρ' 25 πήγε, δεν μας στάνει η ώρα, τρέχουμε, πάμε γρήγορα στο τελευταίο διάλειμμα. Παρά 10 πήγε, με αυτά και με αυτά φτάσαμε 2 παρά 10. Κάποια πράγματα να θυμίσουμε. Από αύριο βεβαίως θα είμαστε στην Ολλανδία. Θα καλύψουμε και αυτή την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα, μια και θα γίνουν δύο διαφορετικά στάδια προετοιμασίας. Στην Ολλανδία σε γνώριμα αθλητικά κέντρα για τον ΠΑΟΚ. Αρκετά φιλικά παιχνίδια, 7 στο σύνολο. Με νέα πρόσωπα για τον ΠΑΟΚ, με τα παλιά, νομίζω ότι υπάρχει μια ανυπομονησία να ξαναδούμε τον ΠΑΟΚ. Κοίτα πώς τον δέχω, πού θα τον καλημέρα. Κώστα Βασιλόπουλος. Πού θα τον δέχω. Με το χαμόγελο στα χείλη, ενθουσιασμένος Βασιλόπουλος. Θα εξηγήσει τον ενθουσιασμό του στο κοινό. Προφανώς έχει να κάνει με θέματα του ΠΑΟΚ, ο ενθουσιασμός αυτός. Ενθουσιασμός με θέματα του ΠΑΟΚ. Είναι μεταγραφικό. Εγώ θα ενθουσιαστώ όταν θα δω τον ΠΑΟΚ να παίζει. Τώρα δεν ενθουσιάζομαι βλέποντας τον ΠΑΟΚ να κάνει πράγματα που δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα τα ζήσουμε. Ναι. Ποτέ. Ο ΠΑΟΚ θα αποκτά παίκτη που τον ήθελαν σε αυτή την ηλικία η Σαχτάρ και η Ζενίτ. Mm. Ποιες είναι η Σαχτάρ και η Ζενίτ? Ο κανένας και ο τίποτας. Όχι. Εγώ σου λέω ο κανένας και ο τίποτας. Δεν υπάρχουν στο χάρι τον ποδοσφαιρικό. Είναι όμως δύο ομάδες που έχουν δεκάδες περιπτώσεις παικτών τους οποίους απέκτησαν πολύ φθηνά, γιατί τα 2 εκατομμύρια είναι πάνθυμα, και τους πούλησαν με 10 και 15 και 20. Πότε πήρε ο ΠΑΟΚ τέτοιο παίκτη? Μια απόπειρα έγινε κάποτε να πάρει τον Κουτσιανικούλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι. Ήταν αποτυχία. Αν και τότε ενθουσιαστήκαμε όλοι, εγώ προσωπικά ενθουσιάστηκα και πίστεψα ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τον μπαμ. Τελικά έκανε τον μπουμ. Συμβαίνει. Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Τώρα παίρνει ένα Βραζιλιάνο, εν ενεργεία διεθνή. Δεν βρέθηκε ένας να πει ότι δεν το ξέρω τον παίχτη για εκεί που παίζει. Εκεί που παίζει η πληροφόρηση είναι συγκεκριμένη, μπορούμε να έχουμε πληροφορία να την αντλούμε μόνο από εκεί. Σωστά. Mm-hmm.
Και ο ενθουσιασμός θα προκληθεί όταν τον δούμε. Ο ενθουσιασμός είναι για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα ταλέντο για το οποίο μιλούν όλοι. Τι θα κάνει το ταλέντο δεν το ξέρω. Σωστά. Τι θα κάνει ο Χατσαρίδης δεν ξέρω. Τι θα κάνει ο Πούκι εφόσον έρθει δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι μια έτοιμη ομάδα πάει και προσθέτει κερασάκια σε μια καταπληκτική τούρτα. Γιατί ήταν καταπληκτική η περσινή τούρτα. Mm-hmm. Ακόμη και αν αποχωρήσει ο Κάμπος, που μάλλον πρέπει να το θεωρούμε. Ναι, βέβαια. Ναι, ωραία. Πού έχει έλλειψη ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, πουθενά. Σε δερφόρ. Ναι, ναι, συμφωνώ. Με Πρίγιοβιτς και Κουλούρη πήρε πέρσι τον double. Σωστά. Ναι. Απλά τώρα λέμε να πάει για μεγαλύτερο double. Και να θα έχει περισσότερα παιχνίδια. Άρα, να προσθεθεί ο Πούκι πιθανότατα. Εκεί βλέπω να κάθεται την πύλια, γιατί τα χρήματα του Κόντε νομίζω ότι είναι υπερβολικά. Και έχει και πρόταση να πάει στην Αραβία. Mm-hmm. Τρελά λεφτά από ό,τι μαθαίνω. Αυτό προκαλεί ενθουσιασμό. Εγώ όμως θέλω να ενθουσιαστώ αγωνιστικά. Να δω τα φιλικά, να δω την ομάδα να αρολάρει αγωνιστικά με όλο αυτό το καινούργιο υλικό, γιατί θα υπάρχει τελικά υλικό. Να τελειώσει και η περίπτωση, η υπόθεση του Χαφ, θα είναι ο Βέρμπλουμ, θα είναι ένας άλλος. Ναι, νομίζω ότι κυλούν όλα καταπληκτικά. Ξέρεις τι βλέπω. Τι. Ότι σε πήραν τα χρόνια και αντί να έρχεσαι μαζί μας αύριο, μας πουλάς, περνούσαμε μια χαρά, γελούσαμε σαν χαζί. Ωραία. Και τώρα έχεις λυγίσει. Δεν έχω λυγίσει. Μας γράφεις κανονικά. Πάμε εμείς μόνοι μας στην ξενιτιά. Βάλε το ψωμί της ξενιτιάς, είναι πικρό, ρε. Βάλε καζατζίδι. Το 2008 Κώστα που ήρθε στην προετοιμασία, δεν θυμάμαι, ήταν η τελευταία φορά που την έκανες όλη. Όχι. Το 8 ή έκανες κι άλλη προετοιμασία ολόκληρη. Όχι, κι άλλη. Ποια ήταν η πρώτη χρονιά του Μπερέτα, η χρονιά του Μπερέτα ποιο ήταν, ποιο καλοκαίρι ήταν? Το 10. Το 10. Και το 9 την έκανα όλη. Τη 10 δεν την έκανα. Καθόλου δεν ήρθα το 10. Ναι. Εκεί είχε πολύ δεν χέρι. Υπάρχει ωραιότερη εποχή από την προετοιμασία. Μη λες λοιπόν το ψωμί της ξενιτιάς, τα παϊδάκια, τα χοιρινά της ξενιτιάς της Ολλανδίας, της Γερμανίας και τα λοιπά είναι μοναδικά. Παίζει ρόλο η παρέα. Ναι, παίζει ρόλο η παρέα. Εντάξει, μας έχεις αφήσει τώρα. Κάναμε καλή παρέα. Εντάξει. Εντάξει, καλή, έχουμε μικρή, να διηγούμαστε από την προετοιμασία του 8. Δεν μπορείς τώρα να φτάνεις στα 50 και να πηγαίνεις στην προετοιμασία. Τι λες. Όλη την προετοιμασία. Δεν είναι, εντάξει. Κάποιοι... Καραμιτούς ακόμα έρχεται στις αποστολές και πηγαίνεις στα μουσικά. Άλλο τρεις μέρες, τέσσερις θα έρθω. Και στα ευρωπαϊκά. Εντάξει. Αλλά βάζω την προετοιμασία. Κόστα τίποτα. 17 μέρες. Στόχος είναι από του χρόνου να είμαστε όλοι. Αν βλέπεις με το Σόβρακο κάθε μέρα το Μαωρίσιο, τώρα δεν είναι ηχεία. Δεν θέλω τίποτα, την ψάχνει τη ζωή σου. Γιατί με την ομάδα είμαστε δύο ώρες τη μέρα. Ωραία είναι, γιατί ποδόσφαιρο. Με ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, αλλά. Φόρτο, προπόνηση. Υπάρχουν και υποχρεώσεις. Πατάμε ποδηλάτες. Άντε, πάμε όλοι 17 μέρες. Εδώ τι θα γίνει. Έχουμε κάλυψη. Πόσες μέρες θα έχουμε κάλυψη. Πώς θα βγαίνει η Φόρτσα. Θα στείλουμε τους μηχανισμούς. Με εξωγήινους τρόπους. Θα στείλουμε τους μηχανισμούς. Φόρτσα απλά, μετά τη βασιλεία θα έχουμε. Ναι. Μπορεί και νωρίτερα, αν αποφασιστεί και συζητηθεί. Γίνει κανένα μελέ μεταξύ μας. Μπορεί να έχουμε και νωρίτερα. Μετά τη βασιλεία, αυτά είναι πρωτοθέως δεδομένο. Όταν ο ΠΑΟΚ παίρνει τέτοιους ποδοσφαιριστές, η Φόρτσα απλά πρέπει να βγαίνει εκτάκτος. Εντάξει, τώρα λίγο σαν πυροτέχνημα μου φαίνεται. Μπαμ, μπουμ, τώρα, θα προγραμματιστούμε. Θα προγραμματιστούμε, θα γίνουν όλα. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο και οφείλουμε, άλλαξε. Και νομίζω ότι οφείλουμε και εμείς σαν τύπος να αλλάξουμε επίπεδο σε όλους τους τομείς. Αλλάζουμε το επίπεδο. Ο καθένας ατομικά, όλοι μαζί. Νομίζω ότι τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια ίσως σε ένα διάστημα της εποχής αγοράκι να τα ζήσαμε, αλλά πλέον mm-hmm. πολύ πιο επαγγελματικά τα πράγματα και πολύ πιο οργανωμένα και πολύ πιο μεθοδευμένα, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει τη δική του δυναστεία. Σε βλέπω, θέλεις να πεις αυτό και πρέπει να το πεις. Το είπατε νωρίτερα. Το είπατε. Ωραία. Για τον Πατακίδη, στον Πατακίδη αναφέρομαι. Ναι. Εμβληματική νομίζω μορφή στο Βόλι και στη σύγχρονη ιστορία του ασπρόμαυρου αθλητισμού. Και αναγκάζεται να σταματήσει τον αθλητισμό, είναι αυτό πολύ είναι άσχημο το... αυτό είναι το κακό. Δεν το διάβασα, αναγκάζεται. Ναι, ναι. Γιατί? Λόγω του προβλήματος του τελευταίου που είχε. Τις αρτηρίες τι είχε. Ναι. Φλεγμονές, θρόμβωση, ένα τέτοιο πρόβλημα. Μάλιστα. Και αυτό είναι το πολύ άσχημο για τον Πατακίδη. Εμβληματικός. Λοιπόν, αύριο Φόρτσα με όλο αύριο... το ρεπορτάζ. Καλάσμος και πάλι. Περιττό να πω τα τελευταία φύλλα γίνεται πάρτι. Είναι παραλία, ρε φίλε. Παραλία χωρίς Φόρτσα τώρα. Είναι και αναγνώριση, Σταύρο. Είναι αναγνώριση γιατί βλέπεις ότι το Σάββατο κυκλοφορούν και άλλα φύλλα τα οποία προσπαθούν με ψεύτικες. Προσπαθούσαν. Έγινε αντιληπτό το τελευταίο διάστημα και το έκοψαν. Με συνεντεύξεις αστείες, αποδεδειγμένα αστείες, με ονόματα αστεία, αποδεδειγμένα αστεία να κόψουν τη φόρα. Δεν μπορούν.
Θα πω ότι το Σάββατο υπάρχουν δύο αποκλειστικές συνεντεύξεις, πολύ μεγάλες. Ο Μπερέτα και ο Φρίγκερ μαζί και οι δύο αποκαλύπτουν γιατί έφυγαν από τον ΠΑΟΚ και ποιος τους έδιωξε. Αυτό που φεύγουν όλοι. Που τυράζει να είναι πενταπλάσιο γιατί το ενδιαφέρον θέλει. Ποιος δεν θέλει να διαβάσει γιατί ο Μπερέτα έφυγε ή γιατί έφυγε ο Ρολφ Φρίγκερ. Όχι να θυμάται κανένας ότι είχε πάει το Φρίγκερ προπονητή άλλο. Κώστα, θυμάσαι την αποστολή στο ΑΡΚ μας την πρώτη του Φρίγκερ. Απίστευτο. Θυμάσαι τη γέλιο. Με Παπαδημίδη γενικό αρχηγό. Και τον Τοχρούγλου μεταφραστή. Και τον Τοχρούγλου μεταφραστή, ναι. Και το Φουτσίνη με άλλο διαβατήριο. Και το Φουτσίνη με άλλο διαβατήριο. Καταπληκτική εμφάνιση. Καταπληκτική εμφάνιση. Και ο Θεματζίδης πνίγει δύο άπνιχτα. Μην γελάς, την αλήθεια λέω. Όποιος θέλει να πατήσει YouTube, το μάτς να δει. Είχε πει ένας βετεράνος του ΠΑΟΚ ότι την τελευταία φορά που έπεσε ήταν από την κούνια του. Ποιος? Ένας αλήτης. Είναι μέσα στον ΠΑΟΚ τώρα, δεν μπορώ να πω. Τελευταία φορά που έπεσε από την κούνια του. Προηγήθηκε. Μηδέν είναι μεσαλπικίδη νομίζω. Ναι, αυτό δεν το πιστεύαμε. Δεν με θα γίνει ανατροπή. Και μετά μας πήραν μια κολοφεράτζα. Συνέντευξη τύπου Φρίγκερ. Νομίζω η πρώτη του επαφή με τους δημοσιογράφους είναι εκεί, στην Ολλανδία. Κύριε, στη διαδρομή και μετά στην Ολλανδία. Στην διαδρομή στην Ολλανδία, 8 ερωτήσεις και λέει ο Παπαδημίδης, φτάνει ρε παιδιά, δεν ξέρει τι να πει. Πού να ξέρει, που χθες ανέλαβε σήμερα που να είναι. Και εκεί κάνουμε μια κουβέντα και λέει το μυθικό, όταν πηγαίνω Ελβετία, μένω με την γυναίκα μου, λέω, ναι, με την οποία είμαστε χωρισμένοι. Και λέω, κάτσε, κάτι δεν κολλάει εδώ. Αυτός μένει με τη γυναίκα του και είναι χωρισμένος. Πρώτη φορά μου έκατσε αυτό. Υπήρχε ένα αίτημα χιλιάδων οπαδών να μάθουν γιατί έφυγε ο Φρίγκερ. Μπερέτα, να το κανοποιήσουμε. Ποιες σκοτεινές δυνάμεις. Μπορούμε να πάμε και πίσω. Δεν, είναι... δεν μπορούμε να πάμε και πιο πίσω. Δηλαδή, τι άλλο. Ποιος άλλος προπονητής, ας πούμε. Έτσι. Ο Γιάννης ο Μέρης. Βούκιτς. Όχι Βούκιτς. Βούκοτιτς. Ο Βούκοτιτς. Ναι, και αυτόν αυτό θα τον έχουμε συνέντευξη. Θεός, γιατί έφυγε. Θεός. Γιατί έφυγε και τον έδειξε να αποκαλύψει τρομερέ. Δηλαδή θα γίνει το κλάμα τη Αλεπού στο Σάββατο. Θεός. Τεράστια πράγματα. Κώστα, θα σα ακούσουμε σε λίγο. Αισθάνομαι ότι κάτι ξεχάσαμε να πούμε. Τι αισθάνεσαι τώρα και να ξέχασες κάτι. Πολλά μηνύματα. Sorry στα παιδιά που έστειλαν μήνυμα. Εντάξει. Έχετε πολλά και διάφορα. Εδώ είμαστε. Και θα έχουμε επικοινωνία βεβαίως και από την Ολλανδία. Δεν θυμάμαι τι έχουμε να πούμε. Μας ανέτρεψε το πρόγραμμα ο Κώστας Βασιλόπουλος. Αλλά θα τον ακούσετε για την επόμενη ώρα. Ναι. Ένα που προκύπτει είναι μια κινητικότητα για Ουάρντα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αναζωπηρώνεται το θέμα. Σημαίνει ότι πράγματι σε αυτή την περίπτωση ίσχυσε πως ένα μουντιάλ, ένα παιχνίδι, ένα 20 λεπτό πραγματικά δημιουργεί ενδιαφερόμενους. Κακά τα ψέματα, το πιο πιθανό είναι να παραχωρηθεί. Το λέγαμε και στο ξύνημα, δεν υπάρχει τρόπος να παίξει μαζί και ο Άρντα και ο Ενρίκε. Δεν υπάρχει. Ήταν πραγματικά καλός ο Αιγύπτιος, καλός ήτανε. Έχει άλλο ένα μάτς Δευτέρα και δημιουργεί μια κινητικότητα γύρω από το όνομά του, αφού και η αγορά βέβαια ξέρει ότι είναι προς πώληση. Είναι βέβαια στα δεδομένα που θέλει ο ΠΑΟΚ ή στη ρήτρα του. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Εδώ μαζί μας η Μάρθα, η οποία τι θα μας ευχηθεί? Καλό μεσημέρι. Και πού θα στείλει χαιρετίσματα και φυλάκια? Στη μαμά μου. Μπράβο. Και στη Μαριλής. Αυτό είναι. Καλό μεσημέρι σε όλους.